Πάμε λοιπόν στη συνέχεια της εκπομπής και έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας η κυρία Λίκη Σωτηριάδου. Είναι πρώην δήμαρχος του Δήμου Παρανεστίου και επικεφαλής πλέον της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στον Δήμο Παρανεστίου. Τι κάνετε, κυρία Σωτηριάδου? Καλησπέρα. Δικηγόρος. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές της Star Τηλεόρασης. Να πούμε καταρχάς, για να μπούμε στα του Δήμου, αλλά να δούμε και λίγο αυτά που συζητούσαμε και πριν. Ο Δήμος Παρανεστίου ευρύτερα και κυρίως η περιοχή του Παρανεστίου, το Παρανέστη, βιώνει μια κατάσταση με το προσφυγικό μεταναστευτικό, κυρία Σωτηριάδου. Έχει εκεί μια κλειστή δομή. Υπάρχει μια νέα χρηματοδότηση για να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται και άλλος κόσμος εκεί? Προφανώς. Έχει ήδη ανακοινωθεί, το έχουμε διαβάσει στα μέσα, ότι μία από τις δομές στις οποίες θα αυξηθεί ο πληθυσμός των κρατουμένων ή φιλοξενουμένων, όπως θέλει κανείς να το πει, είναι και αυτή του Δήμου Παρανεστίου. Το έχουμε πει επανειλημμένο ότι αυτή η δομή έγινε χωρίς να υπάρχει αναγκαία προετοιμασία από άποψη υποδομών. Θεωρώ ότι σε περίπτωση που αυξηθεί ο αριθμός των κρατουμένων, αυτών που φυλάσσονται στο προαναχωρησιακό κέντρο, θα υπάρχει και πάλι σοβαρό πρόβλημα με την ίδρυυση, κάτι που δεν φρόντισαν να γίνει όταν έγινε η δομή με τον τρόπο που έγινε. Και βεβαίως πάντα θα υπάρχει αυτό το αίσθημα της ανασφάλειας των κατοίκων. Έχουμε πρόσφατα περιστατικά. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αυτό είναι γεγονός. Δεν θα έπρεπε να έχει γίνει σε μια τέτοια περιοχή μια τέτοια δομή. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο έγινε το 2012. Έπεσαν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι όταν πέφτουν χρήματα για κάποια χρόνια αυτή η δομή θα λειτουργεί. Τώρα που το πρόβλημα έχει διωγγωθεί, αυτά τα κέντρα γίνονται και σε άλλες περιοχές, τα λέγατε και στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής σας. Επομένως είναι μια κατάσταση που δεν βλέπω να έχει αναστροφή πλέον προς το καλύτερο, μάλλον προς τα πιο δύσκολα οδεύουμε. Πάντως υπάρχει και μια, θα το χαρακτηρίζει έτσι, απουσία συζήτησης με τις τοπικές κοινωνίες, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο, πρέπει να πούμε, κυρία Σωτηριάδου. Το λένε αυτό οι δήμαρχοι του Αιγαίου. Είναι πλέον και φαινόμενο που το ζήσατε σαν αυτοδιοικητική και εσείς. Ήσασταν αντιπολίτευση τότε όταν έγινε αυτό το κέντρο πάνω. Ναι, όμως με εμάς ως αντιπολίτευση δεν είχαν συζητήσει, αλλά πλέον νομίζω ότι είναι η λούφα ενότερο ότι με κάποιους είχαν συζητήσει. Πλέον το έχουν παραδεχτεί πλήστοι όσοι. Ναι, γιατί τότε κανένας δεν γνώριζε τότε. Τότε κανένας δεν γνώριζε, αλλά προχτές 7 χρόνια. Και που γινόταν και η δίκη για τα επεισόδια του Παρανεστίου, αρκετοί που τότε λέγανε ότι δεν ξέραμε, άφησαν τα υπονοούμενά τους αμέσως ή εμέσως ότι κάποιοι γνώριζαν. Μην φαντάζεστε ότι εμείς το... Τι έγινε επ' ευκαιρία με αυτήν την δίκη των ανθρώπων? Δυστυχώς καταδικάστηκαν. Είναι σκληρές οι ποινές? Είναι... Είναι ποινές. Είναι ποινές. Είναι ποινές. Εδώ τώρα σας έλεγα να δείτε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συνέχεια σε αυτό το κορυφαίο ζήτημα. Μπορούμε να κάνουμε μια ασφαλή πρόβλεψη, κυρία Σωτηριάδου, ότι αυτό το πράγμα θα εξομαλυνθεί σχετικά, γιατί αφορά και την περιοχή σας, το μεταναστευτικό προσφυγικό? Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα με πολύ πολύ μεγάλες διαστάσεις και με μακροπρόθεσμες συνέπειες, τις οποίες δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσουμε ως χώρα. Υπάρχει ένας διάλογος που γίνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι δεν θα έπρεπε μόνο οι χώρες που είναι πύλες εισόδου να επιβαρύνονται με όλο αυτό τον πληθυσμό που εισρέει. Βεβαίως δεν βλέπουμε αποτελέσματα αυτά στην πράξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις άλλες χώρες δηλαδή, με αποτέλεσμα να διωγγώνεται το πρόβλημα στις πύλες εισόδου, μεταξύ των οποίων είναι και η χώρα μας. Οι αριθμοί είναι τεράστιοι, έλεγχος δεν υπάρχει, όπως αποδεικνύεται, για το ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν, κατά πόσο είναι πρόσφυγες. Κανένας δεν γνωρίζει τελικά ποιοι πραγματικά είναι πρόσφυγες και ποιοι είναι άλλου είδους μετανάστες. Μια μεγάλη κουβέντα που άρχισε και αυτή να γίνεται τα τελευταία χρόνια. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί μια ανασφάλεια η οποία είναι εύλογη στον πληθυσμό. Είχαμε και μια κινητοποίηση μέσα στη βδομάδα. Ακούστηκε, λέχθηκε στην κλειστή δομή του Παρανεστίου και νέος κόσμος. Και φυσικά εδώ μιλάμε για μια περιοχή μικρή πληθυσμιακά, η οποία πλέον επιβαρύνεται δυσανάλογα
για τα πληθυσμιακά της δεδομένα. Έτσι. Για να το λέμε, δεν είναι μόνο ο νομός, είναι και η περιοχή Παρανεστίου που δείχνει ξαφνικά πολύ κόσμο. Προχτές διάβαζα ότι είχαμε απεργία πείνας μέσα στο προαναχωρησιακό του Παρανεστίου. Δεν έχω πληροφόρηση αν έληξε ή όχι. Αλλά εντάξει, είναι καταστάσεις οι οποίες επιβαρύνουν μια περιοχή, αυτό είναι αλήθεια. Γυρίζουμε σελίδα. Πόσο άλλαξε η καθημερινότητα, κυρία Σωτηριάδου, η προσωπική σας? Η προσωπική από μου την 1η Σεπτεμβρίου, από την 1η Σεπτεμβρίου. Η προσωπική μου καθημερινότητα εξακολουθεί να είναι βεβαρημένη όσον αφορά το πρόγραμμά μου, διότι ασκώ το επάγγελμά μου, οπότε δεν μένει πολύ σε ελεύθερος χρόνος, είναι αλήθεια, γιατί τώρα κάνω δύο πράγματα συγχρόνως, δηλαδή είμαι δημοτική σύμβουλος, που σημαίνει ότι ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση, και συγχρόνως ασκώ και το επάγγελμά μου, οπότε τα πράγματα είναι λίγο πιο ζορισμένα από άποψη και εκτός δράμας είστε συχνά. Ναι, ναι. Αρκετό καιρό είμαι και εδώ και στο επάγγελμά μου, το οποίο ασκώ στη Θεσσαλονίκη, εννοείται, όπως έκανα και στο παρελθόν όταν ήμουν στην αντιπολίτευση, στην περίοδο του 2010-2014, που ήμουν πάλι επικεφαλής της μειοψηφίας του Δήμου Παρανεστίου, της μείζωνος μειοψηφίας, και τότε ασκούσα το επάγγελμά μου, όπως και τώρα. Δεν είμαστε ανεπάγγελτοι, δόξα τω Θεώ. Έχουμε επάγγελμα το οποίο ασκούμε. Ήταν ομαλή, δηλαδή, μπορούμε να πούμε, η μετάβαση. Καταρχάς, φυσικά υπάρχει το ανθρώπινο στοιχείο, έτσι, κυρία Σωτηριάδου. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μία αλήθεια που λέει ότι ζεις εκεί που είναι η καρδιά σου. Αυτό το καταλαβαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Πολλές φορές μπορεί να βρισκόμαστε κάπου αλλού, αλλά ζούμε εκεί που πραγματικά είναι η καρδιά μας. Και όπως ξέρετε, η καρδιά η δική μου είναι πάντα στον τόπο μου. Επομένως, σήμερα, ας πούμε, είναι Παρασκευή και θα είμαι εδώ μέχρι την Τετάρτη. Προσπαθώ όσο γίνεται, ακόμα και όταν δεν είμαι στο Παρανέστη, είμαι ουσιαστικά στο Παρανέστη, παρακολουθώ τα πράγματα, παρακολουθώ την πορεία του Δήμου μας, όπως και οι συνάδελφοί μου στην παράταξή μας. Είμαστε κοντά, παρακολουθούμε το έργο της Δημοτικής Αρχής, προσπαθούμε να διορθώσουμε ό,τι μπορεί να διορθωθεί, ό,τι δέχονται να διορθωθεί, γιατί δυστυχώς δεν είναι πολύ καλό το κλίμα. Δέχονται είναι μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, εννοώ. Δηλαδή υπάρχει ένα περίεργο σύστημα πλέον. Κοιτάξτε να δείτε, το εκλογικό σύστημα ήταν αυτό που ξέρετε και έδωσε βήμα σε συνεργασίες εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παρανεστίου είμαστε 4 παρατάξεις. Η παράταξη του νη Δημάρχου, η παράταξη δική μας, η παράταξη του κυρίου Παρλόγλου και η παράταξη του κυρίου Γεωργιάδη. Η παράταξη δική μας έχει 7 δημοτικούς συμβούλους. Όπως και η Δημοτική Αρχή. Όπως και η Δημοτική Αρχή. Η παράταξη του κυρίου Παρλόγλου έχει 2 δημοτικούς συμβούλους και ο κύριος Γεωργιάδης έχει εκλεγεί μόνος του από την παράταξή του. Η παράταξη του κυρίου Παρλόγλου, που είναι από τον κύριο Παρλόγλου και άλλον έναν συνάδελφο, από την πρώτη στιγμή φαίνεται ότι είναι διασπασμένη. Βεβαίως, τυπικά ο κύριος Παρλόγλου, επειδή είναι 2 και όχι 3, δεν μπορεί να κάνει διαγραφή ακόμα και αν θα το ήθελε, αλλά δεν τον έχω ακούσει και να λέει ότι διαμαρτύρεται για τη συμπεριφορά του συναδέλφου της παράταξής του. Άλλωστε, ήδη από την πρώτη Κυριακή, πολλά στελέχη της παράταξης του κύριου Παρλόγλου κάνανε αγώνα τη δεύτερη Κυριακή δίπλα στον νυν Δήμαρχο. Άρα, το πώς ήταν αυτή η παράταξη, ποιος ήταν ο ρόλος στις εκλογές, είναι κάτι το οποίο έχει αφήσει εύλογα ερωτήματα και για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Από την παράταξη του κυρίου Γεωργιάδη, όπου είναι μόνο ο ίδιος, παρακολουθώ πάρα πολύ συχνά, όλοι το βλέπουμε αυτό και είναι απορίας άξιο, πώς γίνεται κανείς να λέει σε ένα δημοτικό συμβούλιο «Συμφωνώ με την κυρία Σωτηριάδου, αυτό δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε», αλλά όταν έρχεται η ώρα της ψηφοφορίας, παρότι συμφωνεί ότι κάτι δεν είναι σωστό και δεν πρέπει να ψηφιστεί, κοιτώντας για το αν περνάει ή δεν περνάει το θέμα, να ψηφίζει αυτό που θεωρεί ότι δεν είναι σωστό να ψηφιστεί. Όλα αυτά τα λέω για να καταλάβετε πώς ήταν αυτό το εκλογικό σύστημα. Πώς έφτασε. Εσείς κατά ήσασταν, πρέπει να πούμε, από την αρχή. Είπατε ότι υπάρχει προβληματισμός εδώ. Βεβαίως. Γιατί θα υπήρχε ακυβερνησία, η οποία βλέπετε ότι εν πωλής μετά αναγκάστηκε η σημερινή κυβέρνηση, για να μην υπάρχει ακυβερνησία, να δώσει κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Ναι, οξύμορες κι αυτές. Οξύμορες κι αυτές. Αλλά βλέπετε και πώς έγιναν διαφόρου τύπου συνεννοήσεις, όπως κανείς θέλει να τις φανταστεί, όπως κανείς μπορεί να τις φανταστεί.
τι είδους συνεννοήσεις είναι αυτές, γιατί γίνονται, πώς γίνονται, τι αποτέλεσμα έχουν, έγιναν προεκλογικά, έγιναν μετεκλογικά, για να έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα. Είναι εμείς τα απόνερα, λέτε, είμαστε... και οι συνέπειες της απλής αναλογικής. Έτσι. Που φαίνεται ότι πλέον εγώ πιστεύω ότι λειτουργεί με το χειρότερο τρόπο, γιατί από τη μία έχουμε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται σε πολλούς δήμους στην Ελλάδα, κυρία Σωτηριάδου, είτε φανερές είτε υπόγειες συνεργασίες, και από την άλλη έχουμε δημαρχιακές και επιτροπές οικονομικές κλπ. Να ελέγχονται από τη Δημοτική Αρχή. Επίσης οξύμορο. Κοιτάξτε, είναι ουσιαστικά πρόκειται για όχι δημοκρατικό σύστημα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Δεν αντικατοπτρίζει αυτό που ψήφιζαν οι δημότες. Παρότι μιλούσαμε δηλαδή για απλή αναλογική, τα αποτελέσματα στην πράξη δείχνουν ότι μπορεί να ψήφιζες στον κύριο Φυλακτό που ήταν σε αυτή την παράταξη, αλλά ο κύριος Φυλακτός σήμερα ψηφίζει αυτά που λέει η παράταξη με την οποία ήταν αντίπαλος. Κατά πόσο αυτό είναι δημοκρατικό, πόσο εκφράζει δηλαδή τη βάση της κοινωνίας που προσήλθε στις κάλπες, είναι ένα ερώτημα. Τα λέγαμε και πριν, τα αντιμετωπίζουμε και σήμερα, όμως είμαστε όριμοι άνθρωποι. Δεν είναι καλό το κλίμα, πάντως είπατε. Κοιτάξτε, εξαρτάται πώς υπονοεί κανένας καλό το κλίμα. Θα σας πω. Άκουσα τη Δημοτική Αρχή να λέει στα κανάλια, σε συνεντεύξεις, ότι εμείς θέλουμε τη σύμπνοια, θέλουμε τη συνεργασία με όλες τις παρατάξεις. Άκουσα επίσης να λέει ο νυν δήμαρχος ότι ένας μόνο αντιδρά, μία δεν είπε, εμένα εννοούσε προφανώς, ένας μόνο αντιδρά, όλοι οι άλλοι ψηφίζουν. Εγώ θα σας πω ότι η παράταξη δική μας έχει θέσεις τις οποίες διατυπώνει στα δημοτικά συμβούλια και ψηφίζει σύσσωμη αυτό που πιστεύουμε όλοι ως παράταξη. Δεν υπάρχει δηλαδή μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου την οποία να έχω καταψηφίσει εγώ και να την έχουν ψηφίσει οι συνάδελφοι της παράταξής μου. Είναι, η παράταξή μας είναι σύσσωμη, εκφράζει τις απόψεις της είτε με μένα είτε με τους συζητητές που έχουμε σε κάποια θέματα και ψηφίζουμε σύσσωμη αυτό που θεωρούμε σωστό ως ανοιχτή ορίζοντες δημιουργίας ενότητας και συνέπεια στα Δημοτικά Συμβούλια. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, ψηφίζουμε ό,τι θεωρούμε ότι είναι σωστό, διατυπώνουμε τις επιφυλάξεις μας σε θέματα που θεωρούμε ότι δεν πηγαίνουν προς το σωστό δρόμο. Παράδειγμα να σας πω, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα κοινοκομείο. Πρότεινε η Δημοτική Αρχή να κάνουμε ένα κοινοκομείο. Αυτό το κοινοκομείο δεν είναι λέμε, σαν την ύφη πρέπει να πω, θα σας πω τώρα. Το διεκδικούν όλοι. Θα σας πω. Όχι, ένα τοπικό, όχι αυτό το διαδημοτικό. Γιατί ακούγεται και ένα διαδημοτικό. Ναι. Το οποίο από ό,τι μαθαίνω σκαλώνει κάπου, γιατί δεν υπήρχε η κατάλληλη προετοιμασία όσον αφορά το να γίνει ένα σύνδεσμο πριν. Διαδικαστικά δεν προχώρησε έτσι όπως θα έπρεπε για να είμαστε έτοιμοι. Να γίνει ένα κοινοκομείο. Ποιος λέει όχι, το πρόβλημα είναι σοβαρό. Το βλέπετε και στη Δράμα και παντού. Είπαμε όμως, η θέση που προτείνεται να γίνει το κοινοκομείο στην περιοχή του Ξαγνάντου είναι σωστή. Ρωτήσατε καμιά φιλοζωική οργάνωση, ποιος έκανε αυτή τη μελέτη. Πήρανε να τοποθετήσουν το κοινοκομείο, το οποίο σας είπα και εμείς ψηφίσαμε να γίνει. Να τοποθετήσουν το κοινοκομείο, το εγκαταστήσουν σε θέση παλιών σφαγείων. Σε ένα χώρο τον οποίο ο ήλιος θα τον δει μετά τις 4 το απόγευμα. Θα ψοφήσουν τα ζώα. Υπάρχουν φιλοζωικές. Ρωτήθηκαν, πήραν τη γνώμη κάποιων ανθρώπων να τους πούνε εκεί μπορούν να ζήσουν ζώα. Δεύτερον, είναι δίπλα στα δίκτυα ίδρευσης του Δήμου, στα αντιλιοστάσια του Δήμου. Τρίτον, είναι ο μοναδικός δρόμος όπου υπάρχουν οι περίπατοι. Πώς έχουμε εδώ στη Δράμα το δρόμο για το νοσοκομείο που κάνουν περίπατο οι άνθρωποι. Αυτή η περιοχή έχει κοντά σπίτια και είναι και ο μόνος δρόμος που πηγαίνει κανείς να κάνει περίπατο στην περιοχή, εννοώ κάτω στην περιοχή του Νέστου, του Παρανεστίου. Δεν ξέρω, υπάρχουν φιλοζωικές. Ρωτήθηκαν. Εκεί είχαν κάνει σφαγεία παλιά, γιατί είναι τόσο ψυχρό και δυτικό το μέρος, δηλαδή έχει βουνό μπροστά, που δεν το βλέπει ο ήλιος. Πού θα ζήσουν αυτά τα ζώα. Γίνονται προτάσεις, δόξα τω Θεώ, έχουν περάσει δύσκολες εποχές που ζήσαμε εμείς. Εμείς ζήσαμε σε μία περίοδο που το ΕΣΠΑ άνοιξε φθινόπωρο του 2018. Δηλαδή είχαμε περίπου 6 μήνες για να μπορούμε να προχωρήσουμε έργα, να βγουν προσκλήσεις και να ανοίξουν προσκλήσεις για έργα. Γι' αυτό έχει και 25% απορροφητικότητα στην περιφέρεια. Μπράβο. Έτσι. Και παρόλα αυτά, ήμασταν ο Δήμος που είχαμε τις περισσότερες εντάξεις παρά το πολύ χαμηλό ανθρώπινο δυναμικό που είχαμε, έτσι.
Έχει ανοίξει ο φιλόδημος που βγαίνουν τόσες προσκλήσεις. Να κάνουμε λοιπόν προτάσεις οι οποίες όχι να τις κάνουμε για να τις κάνουμε και να γίνουν έργα τα οποία δεν θα είναι σωστά στο μέλλον. Να βάλουμε προτεραιότητες, να δούμε πού δίνουμε τα χρήματα του Δήμου. Πολύ ωραία. Βρήκατε ένα Δήμο έτσι όπως τον ετοιμάσαμε, με προσωπικό, περισσότερο από αυτό που βρήκαμε, γιατί εμείς πήγαμε, κύριε Φυλακτέ, βρήκαμε το Δήμο το 14 με μείον 8 άτομα. Γύρισαν άνθρωποι, κάναμε προεργασία, έγινε προκήρυξη, έγινε διαγωνισμός το Γενάρη του 19. Θα έχουμε έναν επιπλέον πολιτικό μηχανικό, θα έχουμε έναν οικονομολόγο. Αφήσαμε πάνω από ένα 800 ταμείο του Δήμου για να υπάρχουν χρήματα να γίνουν έργα. Ένα 1.800.000. Ναι, βεβαίως. Αφήσαμε χρήματα για να υπάρχουν. Είναι εντυπωσιακό με την έννοια ότι ο Δήμος είναι 10 φορές, σχεδόν 10 φορές μικρότερος από το Δήμο Δράμας. Λοιπόν, κανείς θα πει, έλεγαν ας πούμε προχθές. Γιατί συνήθως λένε όμως, λένε οι δήμαρχοι, ότι εκεί που υπάρχει μεγάλο ταμείο δεν γίνανε έργα. Ότι θα μπορούσαν να γίνουν έργα κάποια από αυτά τα λεφτά. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένας συγκερασμός. Πρέπει να έχεις να νοικοκυρέψεις ένα Δήμο, αυτό κάναμε εμείς, και πρέπει να έχεις και το δυναμικό το ανθρώπινο, το οποίο θα μελετήσει τα έργα για να μπορέσεις να τα υλοποιήσεις, γιατί ο σκοπός του Δήμου δεν είναι να κρατάει τα χρήματα στο ταμείο του. Ο σκοπός του Δήμου είναι να κάνεις νοικοκυρεμένη διαχείριση, να μην κάνεις διασπάθηση του δημόσιου χρήματος, να κάνεις νοικοκυρεμένη διαχείριση και να μπορείς να εκτελέσεις έργα με τα χρήματα που μαζεύεις για να γίνουν έργα. Θα σας δώσω λοιπόν ένα παράδειγμα συγκριτικό. 381.000 ευρώ χρηματοδότηση τελευταία που είχαμε πάρει τον Απρίλιο του 2019. Τα χρήματα αυτά δεν μπορούσαμε να τα κατανείμουμε εμείς, διότι ήμασταν στην περίοδο που ήταν απαγορευμένο να πάρουμε τέτοιου είδους αποφάσεις. Οι 381.000 ευρώ... Το απίθανο κράτος δηλαδή σας έστειλε λεφτά... Τα οποία θα τα διαχειριζόταν η επόμενη δημοτική αρχή. Λοιπόν, από τις 381.000 ευρώ, 60.000 ευρώ περίπου διατέθηκαν με πρόταση της δημοτικής αρχής για έργα οδοποιίας, ενώ είχαμε στον προϋπολογισμό έργα οδοποιίας, που σημαίνει και στο τεχνικό πρόγραμμα, που σημαίνει ότι αυτά τα 60 θα έπρεπε να αυξήσουν εκείνο τον προϋπολογισμό για να γίνει μία δημοπρασία, πήγανε σπαστά, γιατί όποιος καταλαβαίνει, είναι λίγο λεπτομέρειες αυτά, δεν τα καταλαβαίνει ο απλός πολίτης γιατί δεν έχει τη γνώση και την υποχρέωση να τα καταλάβει. Οι αυτοδιοικητικοί όμως καταλαβαίνουν γιατί γίνεται διασπάθηση. Και επίσης όλα τα υπόλοιπα χρήματα, οι 320.000 ευρώ, πήγανε 5, 10, 15, 24, 800 ταβάνι, δηλαδή όλα τα χρήματα δόθηκαν σε αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών. Είχαμε, ας πούμε, όχι έργα δηλαδή λέτε. Προσέξτε τώρα. Ολοκληρώστε τη φράση για να πάμε σε διάλειμμα. Συνεχίστε. Λοιπόν, είχαμε έργο στο τεχνικό πρόγραμμα να κατασκευάσουμε ΒΣΕ στο Νικηφόρο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, όπου οι τουαλέτες είναι μέσα σε ένα ξένο οικόπεδο. Καταργήσαμε το έργο και τώρα βλέπω μία πρόσκληση για μεθαύριο που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Θα αναθέσουμε σε δικηγόρο να μας πει τι πρέπει να κάνουμε με τις τουαλέτες που εδώ και 15-20 χρόνια από τότε που έγινε αυτό το κτίριο είναι χτισμένες μέσα σε ξένο οικόπεδο, το οποίο κάποτε πληρωνόταν με παράδοξους τρόπους, τους οποίους φυσικά εμείς δεν υιοθετήσαμε, έτσι, διότι δεν μπορείς. Εμείς δεν διαχειριστήκαμε ποτέ χρήματα που δεν φαινόταν πώς πήγαιναν. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα αναθέσουμε σε δικηγόρο να μας πει τι θα κάνουμε. Αντί να κάνουμε δηλαδή τουαλέτες μέσα στο δικό μας οικόπεδο, κάνουμε αυτό. Αντί να νομιμοποιήσουμε, όπως είχαμε δρομολογήσει εμείς και είχαμε και χρήματα διατεθειμένα, να νομιμοποιήσουμε το γήπεδο της Αδριανής που είναι χτισμένο με Ελλάδα 2004 και δεν έχει άδεια λειτουργίας. Το γήπεδο του Παρανιστίου, το μικρό, είχε άδεια λειτουργίας, το είχαμε κάνει. Το γήπεδο της Αδριανής δεν είχε. Τι κάναμε λοιπόν, είπαμε ότι πρέπει να γίνει μια στατική μελέτη που δεν είχα προσωπικό να την κάνει και να νομιμοποιήσουμε την εγκατάσταση αυτή με ό,τι χρειαζόταν σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Καταργήσαμε αυτό το έργο για να κάνουμε κάτι άλλο. Με υπηρεσίες. Να αγοράσουμε, λέει, προκάτ τουαλέτες. Τώρα, πώς θα βγάλουμε άδεια με προκάτ τουαλέτες σε γήπεδο? Μεγάλο πρόβλημα πάντως, οι τουαλέτες είναι στο Δήμο, από όσο κατάλαβα. Και γιατί να μην γίνει, ναι, στην ενότητα του Νικηφόρου είχαμε πολλά τέτοια θέματα. Και γιατί να μην γίνει το υπάρχουν κτίριο σωστό και λειτουργικό, αυτό. Ένα πολύ μικρό διαφημιστικό, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε εδώ με την Αλίκη Σωτηριάδου.
Εδώ, κυρίες και κύριοι, πάμε και στην τελευταία ενότητα της σημερινής εκπομπής με την πρώην Δήμαρχο του Παρανεστίου και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στον Δήμο Παρανεστίου, την κυρία Αλίκη Σωτηριάδου, που έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας. Συζητούσαμε για κάποια θέματα που αφορούν έργα, παρεμβάσεις και υπηρεσίες που προγραμματίζονται από τη Δημοτική Αρχή. Απουσιάζουν, είπατε κυρία Σωτηριάδου, από όσο κατάλαβα, τα έργα και γίνονται υπηρεσίες και διάφορες άλλες ενέργειες στο Δήμο. Έλεγα λοιπόν ότι καταργήθηκαν κάποια έργα. Άκουσα, ας πούμε, πήγα μια μέρα να παρακολουθήσω την επιτροπή της εκτελεστικής, την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, μια δημόσια συνεδρίαση. Βεβαίως εκεί, παρότι στα κανάλια ο Δήμαρχος Παρανεστίου εμφανίζεται ότι θέλει τη συνένεση, τη σύμπνοια και όλοι μαζί και κανείς δεν περισσεύει, με έκπληξή μου τον άκουσα να λέει την ώρα που είδε ότι ήμουν στο γραφείο που γινόταν η συνεδρίαση, να μου λέει ότι έχουν επιτροπή, λέω το ξέρω, αυτήν ήρθα να παρακολουθήσω, και μου είπε ότι έπρεπε να είχα ειδοποιήσει. Ρώτησα λοιπόν, όταν κανείς έρχεται να παρακολουθήσει ένα δημοτικό συμβούλιο, λέει στο δήμαρχο ότι θα έρθω να το παρακολουθήσω, ή αν κανείς θέλει να παρακολουθήσει την οικονομική ή την εκτελεστική επιτροπή, πρέπει να πάρει την άδεια, και δεν θα πω ότι είμαι η επικεφαλής της. Άρα οι πολίτες, μιας και διατελέστε πολλά χρόνια δήμαρχος, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν την οικονομική επιτροπή των Δήμων, τα πάντα, έτσι. Είναι δημόσια συνεδριάση. Λοιπόν, λέω θα έπρεπε να ειδοποιήσω, και δεν σας λέω ότι έχω και την ιδιότητα της επικεφαλής της Μίζωνος πλειοψηφίας, ως απλή δημότης να πήγαινα. Μου είπε λοιπόν ένας δήμαρχος, ο οποίος δεν ξέρω αν αυτό δεν είναι αλαζονία, τι είναι, μου είπε ότι θα έπρεπε να τον έχω ειδοποιήσει, γιατί ήμουν σε ιδιωτικό χώρο. Καταλαβαίνετε ότι έμεινε εμβρόντιτη. Λέω, σε ποιο ιδιωτικό χώρο? Το γραφείο δημάρχου είναι ιδιωτικός χώρος? Ναι, μου λέει. Θεωρώ ότι ήταν καταληκτικό το νεύμα του ειδικού συνεργάτη του, γιατί του ζήτησα να πάρει τηλέφωνο να μάθει αν το γραφείο δημάρχου είναι ιδιωτικός χώρος. Αν αυτό είναι πνεύμα που δείχνει ότι θέλουμε καλή συνεργασία με τις παρατάξεις, και λίγο έλειψε δηλαδή να μου έλεγε ότι δεν μπορείτε καν να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που εμφανίζεται στις δηλώσεις. Ξέρετε ότι όταν λέω κάτι, αρθρώνω ένα δημόσιο λόγο και είμαι πάντα υπεύθυνη αυτών που λέω. Αυτό έγινε παρουσία τον 10, τον 9 και στη συνέχεια τον 10, νομίζω, προέδρων των τοπικών κοινοτήτων. Είναι ή δεν είναι αλαζονία όταν λέμε εμείς ως παράταξη ότι πρέπει για ένα θέμα που γίνεται σε μια τοπική κοινότητα να λαμβάνουμε υπόψη την άποψη του τοπικού συμβουλίου? Είναι ή δεν είναι αλαζονία να λέγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν έχει σημασία γιατί αυτοί ούτως ή άλλως γνωμοδοτούν? Είναι ή δεν είναι αλαζονία αυτό? Και ότι εμείς αποφασίζουμε γιατί εμείς είμαστε? Φυσικά αποφασίζει όποιος έχει την πλειοψηφία, είναι σεβαστό, αυτό λέει η δημοκρατία. Αλλά το να ακούς συμβουλευτικά, έστω γνωμοδοτικά, τις αποφάσεις των τοπικών προέδρων. Εσείς λογαριάσατε την απόφαση των αντιπολιτεύσεων? Φυσικά. Ποτέ δεν πήραμε μία απόφαση χωρίς προηγουμένως να έχουμε τη γνώμη του τοπικού συμβουλίου για οποιοδήποτε θέμα. Ρώτησα, ας πούμε, προχθές τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Παρανεστίου. Έχουν ξεριζωθεί δέντρα στην διασταύρωση του Παρανεστίου με το Μεσοχώρι και το Αηδονόκαστρο. Και μιλάμε για δέντρα μεταξύ των οποίων είναι και ακακίες που είναι προστατευόμενο είδος. Πήγα λοιπόν στον πρόεδρο και του λέω, ρίση πρόεδρε, τι κάνατε εκεί? Άλλο πράγμα είναι κλαδεύω τα δέντρα για να είναι καθαρές οι στροφές, και άλλο πράγμα είναι να ανοίγουμε τάφρους. Ποιος το έκανε αυτό το πράγμα? Πήρατε απόφαση στο τοπικό? Βγάλαμε κάποια άδεια? Τα βλέπει αυτά η υπηρεσία περιβάλλοντος? Υπάρχουν υπηρεσίες, λειτουργούν? Τα δασαρχεία τα βλέπουν αυτά? Ο φορέας διαχείρισης που είναι, στρίβει από εκεί στα 50 μέτρα για να πάει να συνεδριάσει? Που άλλοτε, ας πούμε, θυμάμαι επί εποχής Παρλόγλου είχε κάτσει κατηγορούμενος γιατί είχε κόψει 5 ακακίες. Και εκεί έχει γίνει μια τεράστια τρύπα που με τις πρώτες βροχές που θα γίνουν, εκείνο το βουνό τώρα θα αρχίσει να πέφτει. Διότι άμα κόψει τα δέντρα. Τώρα βλέπω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε θέμα, δεν πρόλαβα να το δω γιατί το είδα τώρα στο κινητό, για τον καθαρισμό ενός ρέματος στην Ψηλή Ράχη. Είχαμε στο παρελθόν ένα αίτημα
από κάποιο ιδιώτη, ο οποίος, όταν ήμασταν εμείς Δημοτική Αρχή, ο οποίος έλεγε ότι είχε φυτέψει κάποτε δέντρα σε ένα αγροτεμάχιο που νίκιαζε και ζητούσε να κόψει τα δέντρα για να πάρει την ξυλία. Από την έρευνα που είχε γίνει από την υπηρεσία, είχαν δει ότι αυτό δεν ήταν ιδιωτικός χώρος ο οποίος μισθωνότανε, αλλά ήταν ρέμα. Και δεν μπορούσαμε να δώσουμε αυτή την άδεια. Αυτό έρχεται τώρα, υποθέτω ότι είναι αυτό, το λέω με μια επιφύλαξη, θα φανεί στο Συμβούλιο, ως δωρεά από κάποιον να καθαρίσει ένα ρέμα. Θα τα δει αυτά η Διεύθυνση Περιβάλλοντος? Έχουμε πάρει καμία γνωμοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες? Ερωτήματα, θέτω, θα τα θέσετε φυσικά για να στο δούμε, Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί αν, κοιτάξτε, ό,τι ερώτημα και αν έχουμε θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, απαντήσεις δεν παίρνουμε ποτέ. Πρόσφατα, ας πούμε, ρωτήσαμε, επειδή είχαμε την γνωστοποίηση από τους ενδιαφερόμενους. Είχαμε στους αγώνες του μαραθώνιου τους φετινούς, όπως και κάθε χρόνο, υπάρχει μια κοινή επιτροπή παρακολούθησης. Η κοινή επιτροπή παρακολούθησης ήταν από δύο δημοτικούς συμβούλους που είχαν ψηφιστεί στο παρελθόν της δικής μου παράταξης και από τον κύριο Γιώργη Τσόπουλο. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης λοιπόν διαπίστωσε ότι κάποιες δαπάνες του Μαραθώνιου είχαν γίνει εκτός του προϋπολογισμού. Το πρώτο πράγμα που έκανα, όπως όφυλα, ήταν να πω στους υπαλλήλους: προσέξτε, μην κάνετε, γιατί οι υπάλληλοι δεν φταίνε αν παρανομούν κατ' εντολή. Είπα: προσέξτε, μην γίνει κάτι το οποίο θα βρεθείτε εκτεθειμένοι. Έτσι, εμένα πάντα ήταν αρχή μου να προστατεύω τους υπαλλήλους με όσα τουλάχιστον εγώ γνώριζα. Αποτέλεσμα. Ρωτάμε στη Δημοτική Αρχή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ρωτήσαμε και για πολλά άλλα θέματα και δεν έχουμε πάρει ποτέ απαντήσεις. Τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο, θα τον πληρώσετε ή όχι? Και ήταν μάλιστα παρίστατο και ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας για να μας δώσει απαντήσεις και μία υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας. Απάντηση του Δημάρχου: μην απαντάτε. Αυτό είναι η δημοκρατία, η διαφάνεια που επικρατεί στο Δήμο Παρανεστίου. Τώρα βλέπω στην πρόσκληση που σας λέω, την είδα επί Τροχάδιν καθώς ερχόμουν, βλέπω στην πρόσκληση ότι ο άνθρωπος αυτός έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη. Εμείς, κύριε Φυλακτέ, από την ημέρα που πήγαμε μέχρι και την ημέρα που φύγαμε, πληρώναμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν δουλέψει και δεν μπορούσαν να πάρουν τα λεφτά τους, γιατί είχαν δοθεί αναθέσεις χωρίς, είχαν γίνει εργασίες χωρίς αναθέσεις, χωρίς διαδικασίες και προσφεύγανε στα δικαστήρια. Με δεδομένο ότι η έδρα είναι... Ήδη τώρα ξαναγυρνάμε στην ίδια πεπατημένη. Έχουν φύγει υπηρεσίες από το Παρανέστη, η κυρία Σωτηριάδου? Δηλαδή μοιράστηκαν υπηρεσίες? Να σας πω. Ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι δημιουργούμε δύο ΚΕΠ, στο Παρανέστη και την Αδριανή. Στη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής που πήγα, ένα από τα θέματα ήταν η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Τους είπα λοιπόν, φροντίστε να βάλετε και θέσεις. Ποιος θα τα λειτουργήσει σε αυτά τα ΚΕΠ? Πήγα προχτές για μια προσωπική μου υπόθεση στο ΚΕΠ του Παρανεστίου να εξυπηρετηθώ. Ο ένας υπάλληλος έλειπε γιατί κάνει ωράριο και εκτός στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Στο Παρανέστη λοιπόν προχθές και κάθε μέρα άμα πάτε, έχει τρεις υπαλλήλους. Κάποιες μέρες βρίσκει κανείς τους υπαλλήλους του κέντρου κοινότητας που έχει έδρα το Παρανέστη και υπάρχουν δύο διοικητικοί υπάλληλοι και μία υπάλληλος στον επάνω όροφο. Στο Δημαρχείο, λέτε? Στο Δημαρχείο. Στο Δημαρχείο, έτσι. Όλες οι άλλες υπηρεσίες, λες και εκδικείται ο Δήμαρχος την Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου, έχουν μεταφερθεί στον Νικηφόρο, όπου σύμφωνα με τον Οργανισμό της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου λειτουργούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Και εμείς είχαμε υπηρεσίες στον Νικηφόρο και μια χαρά λειτουργούσαν, όπως είχαμε και στην Αδριανή. Έφυγε και ο υπάλληλος που ήταν στην Αδριανή, έχει έρθει και εκείνος στον Νικηφόρο. Αυτή τη στιγμή, πάντως, αν πάει η διεύθυνση. Το Παρανέστη δεν είναι η ιστορική έδρα του Δήμου. Είναι η έδρα του κανονική Δήμου. Έδρα του Δήμου. Δεν είναι όπως το Δοξάτο, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή, αν πάει η Διεύθυνση Υγιεινής και δει το Δημαρχείο του Νικηφόρου, τα τετραγωνικά μέτρα που αναλογούν σε κάθε υπάλληλο για να είναι σε ένα περιβάλλον έτσι όπως πρέπει να εργάζονται οι εργαζόμενοι, δεν πληρούνται. Δηλαδή είναι συσσωρευμένοι υπάλληλοι, απορώ πώς μπορεί να δουλεύουν. Να δουλεύουν δηλαδή συγχρόνως σε ένα χώρο τα δημοτολόγια, το ληξιαρχείο, η οικονομική υπηρεσία, το ταμείο, η υπηρεσία εσόδων. Πρακτικά λέτε είναι σαν άλλαξη έδρα, δηλαδή, προσέξτε, το γραφείο προσωπικού
το οχτάμινο του οικονομικού να δουλεύουν όλοι αυτοί σε ένα χώρο. Και από άποψη υγιεινής δεν είναι σωστό. Τρεις υπάλληλοι δηλαδή στην έδρα του Δήμου και... Και όλοι, ναι. Όλοι οι υπόλοιποι αλλού. Εμείς λειτουργούσαμε στις δημοτικές ενότητες κανονικά τις υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή στο Δημαρχείο του Παρανηστίου έχει μείνει ένα κουφάρι Δήμου. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν τρεις υπάλληλοι, οι οποίοι σας λέω, ένας εκ των πραγμάτων τη μία ημέρα δεν μπορεί να είναι εκεί γιατί δουλεύει το Σαββατοκύριακο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστή διοίκηση. Ας πούμε ότι είναι σωστή διοίκηση. Επίσης να σας πω ότι σήμερα ο Δήμος Παρανηστίου έχει τοπογράφο. Εμείς φροντίσαμε γι' αυτό. Έχουμε τρεις ειδικούς συνεργάτες. Θα έχουμε και Γενικό Γραμματέα λίαν συντόμως, γιατί ήταν μάχη που έδωσα στην Επιτροπή Ορεινών Περιοχών για να έχουν γενικούς γραμματείς σε όλους τους Δήμους, που σημαίνει ότι λειτουργούμε με τελείως διαφορετική δυνατότητα, πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα, και έχουμε ψηφίσει πρόσφατα μία τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως σας είπα, με την οποία έχουμε, με βάση την οποία έχουμε κάνει και τον προϋπολογισμό του Δήμου, με συγχωρείτε, έχουμε κάνει και τον προϋπολογισμό του Δήμου μας, όπου το προσωπικό, το ελάχιστο προσωπικό που είχαμε και τώρα είναι ευτυχώς καλύτερο, θα μπορεί να αναβαθμιστεί, να δημιουργήσουμε δηλαδή τμήματα, διευθύνσεις σε όλα τα τμήματα. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να γίνουν τμήματα και διευθύνσεις σε ένα Δήμο με αυτό το προσωπικό είναι ένα ζητούμενο. Κατά πόσο αυτό είναι διασπάθηση ή όχι χρήματος, δημόσιου χρήματος, είναι ένα ζητούμενο. Κατά πόσο μπορείς να λες ότι εγώ μπορώ να έχω και τμηματάρχη και διευθυντή, αλλά δεν έχω προσωπικό και ζητώ την βοήθεια από την περιφέρεια να με βοηθήσει, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Βεβαίως, στο σημείο αυτό πρέπει να πω ότι συγχαίρω τον κύριο Παπαδόπουλο για το σθένος που είχε να βάλει μία... δεν ξέρω με ποιο τρόπο το κατάφερε, να πείσει επιτέλους την περιφέρεια, τους υπαλλήλους, να βοηθήσουν τους ακριτικούς δήμους που δεν είχαν το ανάλογο προσωπικό για να μπορέσουν να μελετήσουν έργα όπως η Μεγάλη Δήμη. Βεβαίως, για να δώσω μία απάντηση τώρα που μου δίνεται ένα δημόσιο βήμα, γιατί τον άκουσα προχτές να λέει ότι του ζητήσαμε συγγνώμη. Συγγνώμη δεν ζήτησα ποτέ. Θα ζητήσω συγγνώμη από οποιονδήποτε χρειάζεται να του ζητήσω συγγνώμη. Έχω και το θάρρος και τη μεγαλοσύνη να το κάνω. Παλιότερα είχα πει, είχα στυλιτεύσει το γεγονός ότι παρότι μου είχε υποσχεθεί ότι θα με βοηθήσει με την ιδιότητά του ως αντιδημάρχου τεχνικών έργων του Δήμου Δράμας για το δρόμο της Πρασινάδας, δεν το είχε κάνει. Τον συνεχάρηκα στη συνέχεια, δεν του ζήτησα συγγνώμη, γιατί δεν είχα λόγο να ζητήσω συγγνώμη. Τον συνεχάρηκα διότι ως αντιπεριφερειάρχης έχει βάλει τις υπηρεσίες του να δουλέψουν και να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Σημειωτέων ότι η μελέτη έγινε επιμερών μας, έτσι, αυτή η μελέτη. Έμενε μόνο η περιβαλλοντική μελέτη που δεν είχαμε περιβαλλοντολόγο για να την κάνει. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ακούω δηλώσεις και αυτό το Facebook, το οποίο, ξέρετε, μπορεί να γράφει οποιοδήποτε. Στο Facebook έχει γίνει ένας τρόπος επικοινωνίας, δεν το χρησιμοποιούμε πολύ, εμείς τουλάχιστον, αλλά έχει γίνει ένας τρόπος, μπορεί να γράφω εγώ για σας και εσείς να μην έχετε ιδέα για το τι έχω γράψει. Είναι με διαχειριστές συνήθως. Είναι με διαχειριστές, ναι. Δηλαδή γράφουν. Ναι, εδώ παίρνουμε και ειδικούς συνεργάτες τώρα για να μας διαχειρίζονται τα. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Τέλος πάντων. Εμένα μου αρέσει πάντα η ζωντανή κουβέντα. Να πω λοιπόν το εξής. Ακούω. Αναγνωρίσαμε εμείς τα θερμιά, λεπτό, τα αναγνώρισε ο πατέρας μου. Δεν είναι αλήθεια. Ακούω. Κάναμε αυτό το έργο, εκείνο το έργο, το άλλο έργο. Θέλει να είσαι και λίγο μεγαλόψυχος για να λες ότι ναι, βρήκα ενταγμένα έργα και στο Λίντερ και παιδικές χαρές και ενεργειακές αναβαθμίσεις και τοπικό χωρικό σχέδιο. Τι γίνεται με το Wi-Fi στο Δήμο, να μας πούνε που ρωτάω συνέχεια να έχουν δωρεάν ίντερνετ. Το έχουμε εγκεκριμένο εδώ και καιρό, από το καλοκαίρι. Τι γίνεται με την τοπική μονάδα διαχείρισης, αυτό το έργο που έμεινε. Δεν είναι κακό να πεις ότι ναι, βρήκα ενταγμένα έργα. Του το είπε ο κύριος Ζεκερίδης μια μέρα σε μια συνάντηση που είχαμε στην Αναπτυξιακή, ότι πρέπει να είσαι και ευγνώμων που βρήκες ενταγμένα έργα στο Λίντερ. Ναι.
όπως οι παιδικές χαρές. Η γέφυρα του ποταμού, η γέφυρα της Μαρμαριάς, η μελέτη αυτή έγινε πριν από καιρό από την περιφέρεια. Δεν μπορεί να τα εμφανίζεις όλα αυτά ή τις φυλακές. Δεν μπορεί να εμφανίζεις ότι όλα αυτά γίναν τώρα. Να είστε καλά. Ήταν εδώ μαζί μας η Αλίκη Σωτηριάδου. Να πω μόνο το εξής, Μία άλλη πολύ κακή συνέπεια που έχουμε είναι ότι ξανά άρχισαν να κλείνουν υπηρεσίες στο Δήμο Παρανεστίου. Ένα τεράστιο πλήγμα που έχουμε δεχτεί τον τελευταίο καιρό είναι ο υπάλληλος του ΕΛΤΑ να πηγαίνει στη Σταυρούπολη της Ξάνθης, προσέξτε, όχι κάπου αλλού, στη Σταυρούπολη, σε ένα πρώην Δήμο που ανήκει στο Δήμο Ξάνθης αυτή τη στιγμή και στην έδρα του Δήμου Παρανεστίου, όπου εγώ είχα φροντίσει να έχουμε χρηματοκιβώτια σε όλες τις κοινότητες πλην του Παρανεστίου, γιατί είχαμε ταχυδρομείο, να έχει κλείσει το ταχυδρομείο. Αυτά είναι τα ωραία που συμβαίνουν σήμερα στο Δήμο Παρανεστίου. Να είστε καλά, κυρία Σωτηριάδου. Ήταν εδώ η κυρία Αλίκη Σωτηριάδου, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και πρώην Δήμαρχος Παρανεστίου. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Γεια σας.